αλλά και τους γενικότερους στόχους της περιφέρειας. Να συνδεθούμε όμως, κυρίες και κύριοι, με την Κοζάνη. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Εμίλιος Απρανίτης. Εμίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, από το αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης. Πράγματι, στόχος τόσο της πρωθυπουργικής παρουσίας, όσο και του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην περιοχή, όπως σημείωσε με έμφαση και χαρακτηριστικά ο κύριος Σιμίτης, είναι να εξεταστεί από κοντά και άμεσα η πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος που αφορά την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ομών της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Φλόρινας και της Καστοριάς. Να παρακολουθήσουμε όμως, Εμίλια, ρεπορτάζ αναλυτικό για την άφιξη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο που έφτασε στις 6 ακριβώς το απόγευμα στο αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης υποδέχτηκαν ο Υπουργός της Μακεδονίας Θράκης, κ. Φίλιππος Πιτσάλνικος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Άρης Παπαδόπουλος, ο Ονομάρχης της περιοχής Πασχάλης Πιτλιάγκας και ο Δήμαρχος της πόλης Άρης Κουκουλόπουλος, ενώ πλήθος κόσμου του επεσφύλαξε θερμή υποδοχή. Πλάνα στους δέκτες σας, κυρίες και κύριοι, από την επίσημη υποδοχή του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης. Στρατιωτικό άγημα αποδίδει τιμές, ενώ ο Πρωθυπουργός χαιρετά τους εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Προσφορώντας τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά την άφιξη του κυβερνητικού κλιμακίου, ο Δήμαρχος της Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος τόνισε πως η σημερινή επίσκεψη αποτελεί ύψιστη τιμή για την πόλη. Με τη δική σας καθοδήγηση, οι δικές μας προσπάθειες να είστε βέβαιος πως θα είναι καλύτερες. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η Δυτική Μακεδονία είναι για μένα και για τα μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονται τώρα μαζί μου ένας γνώριμος τόπος. Η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να είναι ένας κρίκος ανάμεσα στην Ανατολική Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να είναι ένας κρίκος με τις βαλκανικές χώρες, να είναι πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια, να είναι ένας τόπος από τον οποίο θα έρχεται το μήνυμα, η πρωτοβουλία, η δραστηριότητα των Ελλήνων σε όλο το βαλκανικό χώρο. Αυτό το έχουμε προχωρήσει και αυτό είναι βέβαιο ότι θα το πετύχουμε. Η επίσκεψή μου εδώ έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, θέλουμε να δούμε πώς προχωρεί το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Πώς προχωρεί το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Και είναι ένα σημαντικό έργο. Θέλω μόνο να αναφέρω ότι είναι κάπου 700 δισεκατομμύρια δραχμές που πρόκειται να διατεθούν σε ορισμένα χρόνια για να πετύχουμε την νέα πορεία αυτής της περιοχής. Το έργο αυτό έχει προχωρήσει και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στην αρχή του αιώνα η περιφέρεια θα είναι μια ισχυρή περιφέρεια με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που είχε μερικά χρόνια πριν και από εκείνο που έχει ακόμα σήμερα. Και ο δεύτερος σκοπός της επίσκεψης είναι να συζητήσουμε με τους κοινωνικούς φορείς, να συζητήσουμε με ομάδες πληθυσμού, να συζητήσουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου. Θέλουμε ένα διάλογο για να δούμε αν προχωρούμε σωστά, τι πρέπει να προσέξουμε, σε ποιες κατευθύνσεις να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η επίσκεψη αυτή, μια από τις πολλές επισκέψεις τις οποίες έχουμε κάνει κιόλας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, δείχνει ότι εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα ζει στην περιφέρεια. Ότι εμείς θεωρούμε ότι η πρόοδος του τόπου έρχεται μέσα από την περιφέρεια.
Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οικισμό της Καστανιάς στα Σέρβια Κοζάνης, ενώ αυτήν την ώρα επισκέπτεται την Ομαρχία Κοζάνης, όπου συναντάται με τοπικούς φορείς. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Προς το παρόν, να περάσουμε στην υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Από το ιστορικό Θέρισο. Ένα χωριό που χτίστηκε από την αρχή, αφού είχε καταστραφεί ολοσχερός από τους σεισμούς. Από την Κοζάνη για τον Αντένα, Στρατής Λιαρέλης. Η στήριξη που προσέφερε δημόσια ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατάλληλο πρέπει. 90 αγνοώντας το πολιτικό κόστος περιέσωσε το ασφαλιστικό σύστημα. Υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Παπαδόπουλος, ο Γνωμάρχης Κοζάνης κ. Μητλιάγκας, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Κουκουλόπουλος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, πολλοί φορείς και πλήθος κόσμου. Ο Δήμαρχος Κοζάνης απίθυνε στον Πρωθυπουργό σύντομο χαιρετισμό, προσφέροντάς του και το πρωτότυπο βιβλίο του Χαρισίου Μεγδάνη που εκδόθηκε τον 17ο αιώνα στην Αυστρία. Κύριε Πρόεδρε, ως Δήμαρχος της πόλης, σας καλωσορίζω στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να σας μεταφέρω τα
τα καλύτερα αισθήματα των κατοίκων της πόλης και της περιοχής, μιας και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, η επίσκεψή σας, αποτελεί για μας την ύψιστη τιμή. Στις κοσμογονικές αλλαγές που ζούμε τις μέρες τούτες, κύριε Πρόεδρε, πάμπολες περιοχές του πλανήτη διεκδικούν και ονειρεύονται ένα καινούργιο ρόλο, ένα καλύτερο αύριο. Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί μια από αυτές. Καλωσορίσατε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η Δυτική Μακεδονία είναι για μένα και για τα μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονται τώρα μαζί μου ένας γνώριμος τόπος. Είναι ένας γνώριμος τόπος γιατί έχουμε έρθει στο παρελθόν εδώ και έχουμε αναπτύξει φιλίες. Έχουμε έρθει εδώ στο παρελθόν με γνώση ότι εδώ είναι μια περιοχή από τις πιο προβληματικές της χώρας. Μια περιοχή όμως με πολλές δυνατότητες, μια περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, μια περιοχή όπου μπορούμε να σπάσουμε την απομόνωση. Η επίσκεψή μου εδώ έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, θέλουμε να δούμε πώς προχωρεί το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, πώς προχωρεί το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Και είναι ένα σημαντικό έργο. Θέλω μόνο να αναφέρω ότι είναι κάπου 700 δισεκατομμύρια δραχμές που πρόκειται να διατεθούν σε ορισμένα χρόνια για να πετύχουμε την νέα πορεία αυτής της περιοχής. Το έργο αυτό έχει προχωρήσει και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στην αρχή του αιώνα η περιφέρεια θα είναι μια ισχυρή περιφέρεια με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που είχε μερικά χρόνια πριν και από εκείνο που έχει ακόμα σήμερα. Και ο δεύτερος σκοπός της επίσκεψης είναι να συζητήσουμε με τους κοινωνικούς φορείς, να συζητήσουμε με ομάδες πληθυσμού, να συζητήσουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου. Θέλουμε ένα διάλογο για να δούμε αν προχωρούμε σωστά, τι πρέπει να προσέξουμε, σε ποιες κατευθύνσεις να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η μεγάλη κυβερνητική αποστολή με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό κατευθύνθηκε προς τα Σέρβια Κοζάνης για τα εγγένεια του σεισμόπλου του Χισμού της Καστανιάς. Η υποδοχή των κατοίκων του Δήμου Σερβίων προς τον Πρωθυπουργό ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κύριε Πρωθυπουργέ, την περιοχή μας τη γνωρίζετε από την εποχή που ήσασταν Υπουργός Γεωργίας. Και παρότι οι κάτοικοι ζητούσαν τότε αύξηση των αποζημιώσεων, εσείς σταθερά απαντήσατε ότι χρήματα δίδονται μόνο για αναπτυξιακά έργα. Αυτές οι κατοικίες που χρηματοδοτήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού δείχνουν ότι στον τόπο μας υπάρχει αλληλεγγύη. Δείχνουν ότι έχουμε αίσθημα για το τι θα πει κοινωνική πολιτική. Δείχνουν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κοντά στον πολίτη όταν ο πολίτης
έχει προβλήματα όταν ο προβλήτης γνωρίζει δυστυχία. Δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να έχει ένα καλύτερο μέλλον και παλεύει γι' αυτό. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας εύχομαι σε αυτό το νέο οικισμό να έχετε καλή ζωή και ευτυχία. Γεια σας. Είδαμε κυρίες και κύριοι το διπορικό του Πρωθυπουργού που εγκαινίασε τον οικισμό Καστανιά στο Δήμο Σερβίων. Αυτή την ώρα ο κύριος Σιμίτης βρίσκεται στην Ομαρχία Κοζάνης. Εκείνη η συνάδελφος η Ρίτσα Σπυρίδου. Ρίτσα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Θοδωρή, καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός και σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο είναι στην Ομαρχία αυτή τη στιγμή, στο Ομαρχιακό Μέγαρο, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη συγγνώμη με τους φορείς του νομού. Να πούμε όμως πως η ώρα 7 ήταν στον οικισμό Καστανιάς, όπου πραγματικά το επιλάχθηκε θερμή υποδοχή. Χιλιάδες κάτοικοι του Δήμου Σερβίων περίμεναν τον Πρωθυπουργό Θοδωρή με συνθήματα και φωτοβολίδες. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Νικοίδας, καλωσόρισε χαιρέτηση τον κύριο Σιμίδη. Τον οικισμό, το συγκεκριμένο οικισμό της Καστανιάς, ανοίγονται νέοι ορίζοντες, νέες προοπτικές. Και ακόμα είπε πως αυτός ο σεισμός ήταν πραγματικά ένα χτύπημα για την περιοχή, αλλά θα ορθοποδήσει. Υποσχέθηκε μάλιστα πως το ερχόμενο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία τη λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι στο Νομαρχιακό Μέγαρο, όπου συσκέπτεται με όλους τους φορείς. Ρίτσα, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την ενημέρωση. Ο Πρωθυπουργός σε πόση ώρα θα αναχωρήσει από την Ομαρχία, γνωρίζουμε? Νομίζω σε 20 λεπτά από τώρα. Και θα μεταβεί σίγουρα στην περιφέρεια που είναι εκεί. Περιφέρεια, όπου εκεί θα τον φιλοξενήσουν στην αίθουσα τέχνης. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη και από τον Νομάρχη και στη συνέχεια θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ρίτσα, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε και εσείς από τη συνάδελφο τη Ρίτσα Σπυρίδου, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ομαρχία Κοζάνης. Σε λίγο θα μεταβεί στην αίθουσα τέχνης. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Κατερίνα Μαρκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι θα αναπτύξει εκεί ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατερίνα, καλησπέρα. Η ολοκλήρωση. Ο Πρωθυπουργός σε ένα 20 λεπτό, όπως ανέφερε πριν λίγο και η Ρίτσα από την Ομαρχία. Έχει συγκεντρωθεί ήδη αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να αναφέρουμε όμως σε αυτό το σημείο ότι της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα προηγηθεί προβολή φιλμ με τις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και με τα έργα που εκτελούνται στην περιφέρεια. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Άρη Παπαδόπουλο και τον Ομάρχη Κοζάνης Πασχάλη Μητλιάγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γενικός αναμένεται να δώσει αρχικά το στίγμα της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, θα περιγράψει τη σημερινή κατάσταση της περιφέρειας, ενώ θα αναφερθεί και στα έργα που εκτελούνται. Όπως θα αναφέρει, η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια που μέχρι το 1960 τη χαρακτήριζε υποανάπτυξη. Η λειτουργία της ΔΕΗ όμως επέδρασε σημαντικά στο να αλλάξει η εικόνα της περιφέρειας. Η ιδιαίτερη αναφορά πρόκειται να κάνει στις δραστηριότητες της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά που θα αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Άρης Παπαδόπουλος. Ο Νομάρχης Κοζάνης, Πασχάλης Μητλιάγκα, στο χαιρετισμό του, αναμένεται αρχικά να δώσει την εικόνα του νομού Κοζάνης. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στους τομείς και τις επιλογές εκείνες που πρέπει να προωθηθούν. Σχετικά με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, ο κ. Μητλιάγκας θα υπογραμμίσει την ανάγκη δημοπράτησης των δύο δύσκολων κομματιών της Εγνατίας. Επίσης, την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου Κοζάνης Γρεβενών, καθώς και την άμεση πρόθεση των έργων στα αεροδρόμια Καστοριάς και Κοζάνης. Επίσης, θα αναφερθεί στην ανάγκη ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και Περιφερειακού Νοσοκομείου, καθώς και στην πρόθεση όλων των υποδομών και θεσμικών ρυθμίσεων που ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα. Η ιδιαίτερη αναφορά πρόκειται να γίνει από τον κύριο Νομάρχη και στα θέματα περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στο μεγάλο έργο που εκτελείται στη Δυτική Μακεδονία. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Θοδωρή στο αεροδρόμιο. Ανέφερε ο κύριος Σιμίτης ότι θα αναφερθεί εκτενώς στο έργο που εκτελείται στη Δυτική Μακεδονία. Θα δώσει επίσης το στίγμα, το όραμα και τη στρατηγική, καθώς και τη νέα προοπτική της περιφέρειας.
Αναμένεται να αναφέρει ότι η περιφέρεια αποτελεί την πύλη των Βαλκανίων και έχει δυνατότητες σε αυτή η περιοχή να αποτελέσει το κέντρο εμπορικών, οικονομικών και πολιτιστικών συνεργασιών με τις χώρες των Βαλκανίων. Στις ομιλίες του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχουμε κάποια ειδική σύσκεψη στο γραφείο του Γραμματέα της Περιφέρειας. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Θα επισημανθούν διάφορα προβλήματα. Βέβαια να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά όλα τα προβλήματα της περιφέρειας, να δει την πορεία των έργων και αν θα χρειαστεί να δώσει λύση στα όποια προβλήματα υπάρχουν. Πιθανά στη σύσκεψη που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού να μπει και το θέμα των συνενώσεων. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από προέδρους κοινοτήτων, αντιδράσεις για το σχέδιο νόμου Ιωάννης Καποδίστριας και πιθανά να έχουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Όλα αυτά, βέβαια, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τίποτα, Θοδωρή. Καταρίνα, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου και πριν ακόμα έρθει ο Πρωθυπουργός, αλλά με το που θα έρθει ο Πρωθυπουργός θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για να μας δώσει τα νεότερα από την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν. Στη σχέση με την Τουρκία, ενώ εξέφρασε το φόβο πως είναι πιθανό έως τις εκλογές στην Κύπρο.